Δούμε τώρα καρέ-καρέ τις απίστευτες σκηνές που κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του Α στη μαθητική διαδήλωση που έγινε στο Σύνταγμα. Θα δείτε την απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών σε 12χρονα και 15χρονα παιδιά, μετατρέποντας σε πεδίο μάχης μια ειρηνική διαμαρτυρία. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος το φόνο δεν θα με έχετε. Κάπου εδώ πρέπει να διαπιστώσεις ποια είναι τα παιδιά και ποιοι οι μεγάλοι. Δεν λέω μόνο για τη δολοφονία, αλλά γενικότερα με όλο αυτό το ξέσπασμα. Μίσος, την εξουσία και περισσότερο έθρα. Αυτό πράγμα μας τσάτισε ακόμα περισσότερο. Οι μαθητές και οι φοιτητές δεν είναι απαθείς στις κοινωνικές αδικίες. Είμαστε απλά η δημοκρατία της απάτης. Η δημοκρατία της απάτης. Οι δασκαλοί τους μπαίνουν μπροστά και δέχονται τα χτυπήματα. Ρωτούν γιατί τους τσακίζουν με τόση μανία. Παίρνουν απάντηση. Για όλο αυτό το σκηνικό που έγινε με τους αστυνομικούς. Τα παιδιά με τις κουκούλες, τα περίεργα μαλλιά και τα γεμάτα ελπίδα μάτια δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους στο γυμνάσιο. Άφησαν τα θρανία και βγήκαν στο δρόμο γιατί, όπως μας είπαν, δεν μεγαλώνουμε ψύχρεμα, ρε φίλε. Ντροπή τους. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο, είναι ντροπή. Τα παιδιά μας έβαλαν στην παρέα τους. Στην πορεία περπατήσαμε μαζί τους. Ακούσαμε τι ήθελαν να πούν. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχω ένα καλύτερο μέλλον με αυτό που βλέπω τώρα. Τώρα βλέπω ότι θα έχω καθόλου ευκαιρίες στη ζωή μου. Ο κύριος είναι μια πορεία οργής για το χαμό του χαμοπαιδιού που όλοι από εμάς το ξέραμε. Δεκάδες μαθητές κατέβηκαν και σήμερα στο δρόμο. Τα συναισθήματα ξεκάθαρα. Οργή και πόνος. Ένα πράγμα ζητούν. Να αλλάξουν τα πράγματα. Να έχουν μέλλον. Αγκαλιά με τους γονείς τους περπάτησαν. Με τους γονείς που βγήκαν στο δρόμο για να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και αυτή είναι η δυσκολία, ότι είναι μπροστά τα παιδιά και είμαστε πίσω εμείς και δεν έχουμε τι να τους πούμε. Σε ολόκληρη την Ελλάδα τα παιδιά φέρθηκαν σαν μεγάλοι. Να σταματήσουν, να φύγουν. Αυτά μόνο. Και ανάγκασαν τους όριμους ενήλικες να κάνουν παιδαριώδη λάθη. Μένω μονάχος στο παρόν. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Στο τέλος όλοι παραδέχτηκαν ότι αυτή η κόντρα ήταν μια μορφή εκδίκησης μετά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια. Μόνο που και εδώ πλήρωσαν πάλι τα παιδιά, οι μαθητές, οι 15χρονοι, όπως πριν λίγες μέρες ο Αλέξης. Πρώτο θέμα.